4.500 ευρώ το έπαφλο και νούμερο 1 Cinnamon Spice με 60 κιλά ναυάτης ο Γιώργος Ειρηνίδης, προπονητής ο Χάρης Καραλάμπους, ιδιοκτησίας των Σταύλων Καλαμαριάς. Νούμερο 2 Creative Juniors με 58 κιλά ναυάτης ο Ντιόν Τσέλα, προπονητής ο Παναγιώτης Θεολόγου, ιδιοκτησίας του Ιδίου. Νούμερο 3 Ιβάν Γκρόζνη με 57 κιλά αναβάτης ο Δημήτρης Δρόσος, προπονητής ο Χάρης Καραλάμπους, ιδιοκτήτης ο κύριος Γιάννης Τουλουπάκης. Νούμερο 4, Λάουρα Μπι, με 57 κιλά αναβάτης ο Μινά, προπονητής ο Γιάννης Ζευγόλης, ιδιοκτήτης ο κύριος Γιώργος Βασιλείου. Νούμερο 5, Μεσμερίσμ, με 57 κιλά αναβάτης ο Μαστοράκης, προπονητής ο Άρης Μικονιάτης, ιδιοκτησίας του κύριου Κουτσομίτη, αλλά και των Σταύλων και Ταύρων. Νούμερο 6, Μεσίνιος, με 57,5 κιλά, μισό πάνω δηλαδή, ο αναβάτης Παναγιώτης Κεράτσας, ιδιοκτήτη, ο προπονητής είναι ο κύριος Καραμάνογλου και ιδιοκτήτης ο κύριος Κώστας Γιαννακάρης. Τέλος, το νούμερο 7, Τζανιτζέρο, με 57,5 κιλά, επίσης μισό κιλό πάνω, ο αναβάτης Μιχαηλίδης, προπονητής ο Χρήστος Κουβαράς και ιδιοκτήτης ο κύριος Ανδρέας Δούρος. Αυτές είναι οι 7 συμμετοχές και βλέπουμε ήδη τους αναβάτες, καθώς έχουν βγει και παίρνουν θέση προοδευτικά στις έδρες των αλόγων. Νούμερο 6, Μεσίνιος εδώ με τον Κεράτσα. Και βεβαίως περιμένουμε και τους υπολείπους, θα τους δούμε ένα προς έναν, όπως και τα πράγματα που έχουν να κάνουν με το παιχνίδι. Λοιπόν, έχουμε και δύο ύπους που θα τρέξουν για πρώτη φορά, το νούμερο 4, Λάουρα Μπί, και το νούμερο 5, Μεσμερίζου. Λοιπόν, στο παιχνίδι να πούμε τι γίνεται, Γιάννη. Το 2-5 είναι στα 5,40, πρώτο συνδυασμός στο 4-5 στο 1,60. Ακολουθεί το 5-6 στα 9,70. 4-5 λοιπόν 1,60 ο βασικός συνδυασμός. Το 2-5-5-40, το 5-6 9,70. Είναι προφανές ότι το άλογο που παίζεται περισσότερο είναι το 5. Ο πρωτοεμφανιζόμενος, νούμερο 5, Mesmerism λοιπόν. Και πάμε και στα υπόλοιπα. Εντάχει το forecast, το 5-1 είναι στα 10,70, το 5-2 4 ευρώ, το 5-4 2,40, το 4-5 6,80, το 5-6 15,30. Όλο το παιχνίδι λοιπόν, το βασικό, να πούμε καλύτερα, περνά από το νούμερο 5. Είδαμε για λίγο την Λάουρα Μπι, εδώ είναι, Mesmerism. Πολύ μεγάλο συνδυασμό στο σύνθετο 5x5 στο 1,29 μόλις με τον Mooring Mast στην δεύτερη υποδρομία. Το 5x5 παραλαμβάνω, πολύ μεγάλο συνδυασμός, όλο το παιχνίδι εκεί στο σύνθετο. Και πάμε να δούμε και το στατιστικό του πράγματος, αν για τέταρτη συνεχόμενη Παρασκευή ο Μαστοράκης θα πάρει την πρώτη κούρσα. Και έχει εδώ Mesmerism, το φαβορί. Το φαβορί, το οποίο έχει κάνει ήδη 3 κούρσες στο εξωτερικό, στην Ιρλανδία, και βέβαια τρέχει πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά ήδη έχει πραγματοποιήσει 3 συμμετοχές στην Ιρλανδία, η τελευταία του πριν από κάνα χρόνο περίπου, πιο συγκεκριμένα 13 μήνες, μάλλον, ναι, πάνω κάτω εκεί είμαστε. Εκεί στο χρόνο. Κοντά στο χρόνο, ναι. Στους 11 μήνες μάλλον, περισσότερο, έχει τρέξει σε μεγάλες αποστάσεις, έτσι. Κυρίως 1600 μέτρα. Εντάξει, παιδί του Ντουμπάουι και λοιπόν, την Μπεντάζλ. Εντάξει, είναι φαβορή, είναι μεγάλο φαβορή. Δεν έκανε πολλά πράγματα. 6η-7η θέση και μία 10η ήταν οι 3 συμμετοχές που είχε τρέχοντας, παραλαμβάνω, στην Ιρλανδία. Εντάξει, εδώ είναι, το είδατε για λίγο. Και αυτός είναι ο Ιβάν Γκρόζνη. Στη δεύτερη συμμετοχή του. Τον είδαμε τον Ιβάν Γκρόζνη στον τεμπούντο του. 1300 μέτρα. Να πούμε ότι πρώτη φορά τρέχει επίσης εδώ και η Λάουρα Μπι, που έχει πάρα πολλές ωστόσο συμμετοχές στην Αγγλία. Έχει σωρία συμμετοχών, πολλές πρωταγωνιστικές. Να φανταστείτε ότι στην δεύτερη θέση τερμάτισε 3-4 φορές. Και άλλες τόσες στην τρίτη, τέταρτη. Αλλά αυτό που δεν ζητούσε εκεί, ήρθε στην Ελλάδα να το πάρει. Τελευταία κούρσα μάλιστα στο Κέμπτον, ήταν τον Αύγουστο. Στο Ταπέτα. Λοιπόν, Λάουρα Μπι. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει σήμερα. Αυτά για τις δύο πρώτες συμμετοχές. Τόσο για το φαβορί Mesmerism, όσο και για τη Λάουρα.
Λάουρα Μπι. Μοναδική φοράδα της κούρσας, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε ότι το σκορ Γκανιάν 6 ξεκινά στη συνέχεια, στην δεύτερη υποδρομία, μέχρι και την τελευταία, ενώ το σκορ Γκανιάν 4 θα παίξει από την τέταρτη μέχρι την έβδομη. Πριν συνεχίσουμε εδώ καθαρά με το ελληνικό πρόγραμμα, πάμε να δούμε εδώ. Αυτά λοιπόν, η κάρτα με τα αποτελέσματα. Γιάννη. Λοιπόν, Γκανιάν για το νούμερο 3, 6,73, πλασέ για το νούμερο 3, 5,84, πλασέ για το νούμερο 2, 1,67, το δίδυμο 2x3, 8,54, το forecast 3x2, 21,66, το τρίο 2x3, 9,07 και το τρικάστ 3x5, 42,35. Λοιπόν, να φύγει η κάρτα με τις αποδόσεις. Εικόνες από το start λοιπόν, όπου έχουν πλησιάσει τα άλογα που θα διαγωνιστούν σε λίγο. Είμαστε στην προγραμματισμένη ώρα κίνησης και βλέπουμε το φαβορί, νούμερο 5, Mesmerism. Το δίδυμο το 4-5 είναι στο 1,70. Ακολουθεί το 2-5 στα 4,5. Μεγάλο συνδυασμό στο σύνθετο 5x5, 1,30. Ακολουθεί το 5-1 στα 9, το 5-2, 13,30. Το forecast 5-4, 2,5 ευρώ, 5-2, 3,70. Το 5-1, 8,5. Το 4-5, 10,40. 5-4, 5-2 λοιπόν. Mesmerism με Laura B και Creative Genius είναι τα βασικά παιχνίδια σε δίδυμο και forecast. 5-4, 5-2, επαναλαμβάνω, 3 λεπτά δίδεται για την εκκίνηση, αλλά δίδεται και εντολή στο start για να ξεκινήσει η είσοδος. Πάμε, Στέλλα, 5. Για, έλατε λίγο πιο κοντά. Ο Ιλάου Ραμπή και νούμερο 2, Creative Genius, έτοιμος να πάρει θέση. Όπως βλέπετε, με MRB, με το πλακέτο και φυσικά κλειστά τα μάτια. Το νούμερο 2, Creative Genius, βρίσκεται ήδη στο start. Αφετηρία 1.300 μέτρων, πρώτη φορά θα δούμε κούρσα στα 1.300 μέτρα. Οδηγείται τώρα από μέσα το νούμερο 3, Ιβάν Γκρόσνι. Το forecast 5-4, 2,5, το δίδυμο 4-5, 1,70, η βασική συνδυασμή. Νούμερο 1, Cinnamon Spice. Λίγο, λίγο, ένας εκεί θα το χάσουνε, θα το χάσουνε. Βάζουν άνθρωπο πάνε. Πάμε, πάμε. Πέφτω σκηνή, το, βγάλω το σκηνή από εκεί, πετάξε το. Πάμε Γιώργο, πάμε. Έλα. Έλα, πάμε, πάμε, Μιχαήλ, έλα, 7. Έλα. Αλλά 4 άλογα. Μιχαήλ, 7. Μεταξύ αυτών και το φαβορί και με κουκούλα. Οδηγείται τώρα το νούμερο 7, Τζάνι Τζέρο, στο εξωτερικό σημείο της αφετηρίας. Παίρνει θέση και το νούμερο 4, Λάουρα Μπι. Το φαβορί, νούμερο 5, Mesmerism. Και από μέσα το τελευταίο άλογο, νούμερο 6, Μεσίνιος. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Κλείνει η πόρτα, όλα έτοιμα. Καλησπέρα στο αφέτη και δίδεται η εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Να δούμε, προσπαθεί ο φαβορί, αλλά έρχεται και ο Creative Genius απ' έξω και θέλει να τον ακολουθήσει. Νούμερο 5, Mesmerism,
Νούμερο 2, Creative Genius, έρχεται και το νούμερο 7, Gianni Zero, που θέλει να περάσει στην επόμενη θέση, ενώ βελτιώνεται από την εσωτερική και η Λάουρα που θέλει να έχει μία επαφή με τους πρώτους και περνά στην τέταρτη θέση. Νούμερο 5 οδηγεί την υποδρομή, ακολουθούν νούμερο 2, νούμερο 7, πιο πίσω το νούμερο 4 από τους υπόλοιπους. Περνά το νούμερο 3, Ιβάν Γκρόσνη, στην πέμπτη θέση, αφήνοντας τον Μεσίνιο στην έκτη και φυσικά στην τελευταία θέση είναι το νούμερο 1, Cinnamon Spice. Όλα αυτά περίπου 600 μέτρα τώρα πριν από τον τερματισμό, με ωραίο βήμα, Μεσμερίς με έχει πάρει διαφορά. Νούμερο 2, Creative Genius, θέλει να τον ακολουθήσει. Και βέβαια οι δύο έχουν πάρει διαφορά από τους υπόλοιπους. Βλέπουμε τη Λάουρα Μπι, η οποία επιτίθεται στον νούμερο 7, Gianni Zero, και θέλει να καταδιώξει τους δύο πρώτους. Στην ώρα βέβαια που ο πρώτος σχεδόν σβηστός, με μεγάλη διαφορά έχει ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Μάχη θα δοθεί πλέον για την δεύτερη θέση. Θέλει να κρατήσει το νούμερο 2, καθώς έρχεται συνεχώς το νούμερο 4, η Λάουρα Μπι. Οι τρεις που έχουν ξεχωρίσει, με το νούμερο 5, Mesmerism, να παίρνει με χαρακτηριστική άνεση την νίκη. Μάχη πλέον για την δεύτερη θέση. Προσπαθεί να κρατήσει το νούμερο 2, Creative Genius, ενώ προσπαθεί να κάνει από την εσωτερική να κρατήσει την τρίτη θέση, το νούμερο 4, και τα καταφέρνει μπροστά από τον Άσο Cinnamon Spice, που μένει τέταρτος. Το αποτέλεσμα λοιπόν, 5-2-4-1. Λοιπόν, Mesmerism, ύπος άλλης κατηγορίας. Έτσι, όχι άλλη κατηγορία, πάνω, δύο κατηγορίες πάνω, δύο κλάσεις πάνω εδώ. Νίκησε. Αμερικάνικα. Πιο σβηστά δεν γίνεται. Πιο σβηστά δεν γίνεται. Έχει σβήσει από τα 600. Άλλη κατηγορία. Πήγε και εύκολα στο κεφάλι. Κοιτάξτε εδώ, εδώ έχει σβήσει η μηχανή τελείως. Εδώ βλέπετε για την δεύτερη θέση. Νούμερο 2, 4 από μέσα. Προς το τέλος θα καλύψει έδαφος και ο Άσος. Ουσιαστικά η μάχη δόθηκε για τις θυμητικές θέσεις. Εδώ. Ο νικητής. Ναι, ναι. Και είναι και σαν να μην έτρεξε. Και σε επανάληψη, από νωρίς θα βγει μπροστά. Είδατε ότι εκεί ανέκοψε, βρέθηκε μπροστά από Ιβάν Γκρόσνη, το νούμερο 2, Creative Genius, καθώς πλάγιασε με την εκκίνηση. Λοιπόν, και ο Μαστοράκης για τέταρτη συνεχόμενη βδομάδα παίρνει την πρώτη κούρσα. Αυτό και αν είναι στατιστικό, ε. Αυτό και αν είναι ρεκόρ. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, είναι... Όχι, δεν κάνει τίποτα. Προσπαθεί να μην κάνει ο ύπος του, δηλαδή να μην φύγει. Εδώ κοιτάξτε, ανοίγει τη διαφορά και από εδώ και πέρα γεια σας. Δεν είναι. Εδώ είναι ύπος άλλης κατηγορίας. Βλέπουμε και από μια άλλη οπτική γωνία τα τελευταία μέτρα, με τον νικητή να περπατά. Ναι, περπατάει, κυριολεξία. Περπατάει και αυξάνει διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η διαφορά, διαφορά που είχε από τους υπόλοιπους. Ναι, τεράστιο. Πολλά υποσχόμενος λοιπόν, ο τετραετής εδώ. Ναι, ναι. Αρσενικός. Όπως λέγανε οι παλιοί, αλόγα. Πολλά υποσχόμενος για σπουδαία πράγματα. Βέβαια. Πλέον θα, σε αυτές τις περιπτώσεις λες, περιμένουμε να τον δούμε σε κάποια κλασική κούρσα. Βέβαια. Και κυρίως και σε άλλες αποστάσεις που εντάξει, εδώ που τα λέμε τώρα δεν είναι. Έδειξε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, το σκορ Γκανιάν 6 έχει ξεπεράσει τις 6.000 ευρώ. Σκορ Γκανιάν 6 αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τις 6.000 ευρώ. Έχουμε δρόμο βέβαια μέχρι την εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας και 20
είναι σε 22 λεπτά από τώρα. Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Απλά λέμε ότι το σκορ Γκανιάν 6-25 λεπτά πριν να ξεκινήσει είναι πάνω από τα 6.000 ευρώ. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για πολύ αλόγα. Έτσι. Νομίζω ότι θα κάνει ρεκόρ απόστασης. Ναι. Αν δεν ξαναγίνει, θα έχει και το απόλυτο. Όπως ο Big Wave, έτσι, που είχε στα... ήταν ο πρώτος νικητής, που θα το δούμε παρακάτω, βέβαια, το Big Wave, που τρέχει στα... σε παρακάτω υποδρομία. Εδώ, στην δεύτερη. Λοιπόν, και να περάσουμε στην Βάρσια Δημητρού, να την καλησπερίσουμε. Έχει δίπλα της τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Πέρα και από εμάς, ο κύριος Κουτσομίτης, ο ιδιοκτήτης του ΥΠΟΥ, είναι μαζί μας. Ένα χρόνο εκτός, αλλά τελικά ήταν πανέτοιμος. Το περιμένατε εσείς για τον ΥΠΟ σας? Ναι, το περίμενα, γιατί τον είχα δει στις προπονήσεις να δουλεύει με πολύ καλά άλογα και είχε πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε, βλέποντας και τον όμιλο που δεν ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, το περίμενα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν χαρακτηριστική η άνεση που πήρε τη νίκη και το κράτησε από την αρχή. Ναι. Εντάξει, πάμε να δούμε παρακάτω τι θα κάνει τώρα. Όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, τόσο δίνει εξετάσεις κάθε φορά το άλογο. Ελπίζουμε να πετυχαίνει τις εξετάσεις αυτές. Έπαιξε ρόλο πάντως και ο Ναβάτης, φαντάζομαι, τέταρτη συνεχόμενη νίκη του. Ναι. Εντάξει, έπαιξε ρόλο σαφέστατα, όπως όλες τις κούρσες παίζει ρόλο ο Ναβάτης. Σήμερα έχει εύκολη δουλειά. Έχει άλλες κούρσες παρακάτω να δείξει την αξία του, γιατί έχει πραγματική αξία ο κόσμος τώρα. Ωραία, περιμένουμε να δούμε. Τι να περιμένουμε παρακάτω? Τι να περιμένουμε Βάσια παρακάτω? Μάλιστα, δεν σας αφήνω, διότι οι ερωτήσεις έρχονται συνεχώς. Τι να περιμένουμε παρακάτω? Γιατί έχουμε... Βλέπουν ότι έχετε την ανησυχία σας, αλλά είστε και αισιόδοξος. Τούτο Ρεμπάιρ, Σκαραμπόκιο. Είναι μία, στην τρίτη κούρσα έχω δύο άλογα. Νομίζω ότι Τούτο Ρεμπάιρ θα δώσει μια ωραία μάχη με τον Γκρίλι Κάους. Στην πέμπτη κούρσα έχω αγωνία να δω το Σκαραμπόκιο να τρέχει μετά από νομίζω 8 μήνες, 9 μήνες ρεπό και πολλά προβλήματα. Χωρίς παροπίδες ωστόσο. Και στην πρώτη τελευταία κούρσα έχω πάλι το δεύτερο άλογο που αγόρασα τον Οκτώβριο, το οποίο τρέχει για πρώτη φορά σε έναν περίεργο όμιλο. Θεωρητικά ένα πολύ καλό άλογο, το οποίο όμως δεν έχει δείξει τα ίδια πράγματα που είχε δείξει στη Γαλλία, δεν τα δείξει στην Αγγλία και μάλλον δεν τα δείχνει και στην Ελλάδα αυτά τα πολύ καλά πράγματα που έδειξε στην αρχή της καριέρας του. Οπότε έχω αγωνία, διότι δεν φαίνεται εύκολη κούρσα. Τουλάχιστον δεν θα είναι καμία κούρσα από τις υπόλοιπες, θα και αυτήν εδώ που είδατε. Είναι σίγουρο. Αυτός ο προηγούμενος ύπος θα είναι χωρίς παροπίδες αυτή την κούρσα, αυτή τη φορά. Σκαραμπόκιο θα είναι χωρίς παροπίδες. Σκαραμπόκιο θα είναι χωρίς παροπίδες. Ναι. Σκαραμπόκιο, όπως μου αρέσει. Δεν ξέρω την αλήθεια, δεν ξέρω θέμα του προπονητή. Δεν το ξέρω. Δεν θυμάμαι. Είναι τόσα πολλά τα άλογα που δεν θυμάμαι ποιο φοράει και ποιο δεν φοράει. Αυτό είναι θέμα του προπονητή. Ο προπονητής αποφασίζει γι' αυτά. Καλή επιτυχία λοιπόν και στις υπόλοιπες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον προπονητή, τον Άρη Μικονιάτη, τον κύριο Κουτσομίτη και βεβαίως Φώτη αυτή την αλόγα, έτσι, το μεσμερί μου. Ναι, πλέον μπαίνει... Μπαίνει σε άλλο κάδρο. Μπαίνει στη λίστα των καλών αλόγων. Ναι, μπαίνει σε άλλο κάδρο. Λοιπόν, που λες, περιμένω να τον ξαναδώ. Έτσι. Όποιος είδε αυτό το άλογο να τρέχει, λέει πότε θα ξανατρέξει. Ναι, όποιος είδε αυτό το άλογο να περπατάει. Εδώ. Γιατί δεν νομίζω ότι έτρεξε. Νομίζω ότι έτσι πάρα πολύ. Από εδώ και πέρα θα μπούμε... Έχει ένσταση. Τρίτου κατά δεύτερου. Λάουρα Μπι εναντίον... Creative Genius, για αυτό που έγινε στην εκκίνηση. Εδώ βλέπετε που πλάγιασε βγαίνοντας από το start. Εδώ, προσέξτε, συνεχίζει να είναι μπροστά ο νικητής. Ο δεύτερος ανάμεσά τους, η Λάουρα Μπι. Εδώ είναι το σημείο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω λίγο να το ξαναδούμε. Να το ξαναγυρίσουμε, έτσι. Είναι λίγο αδόκιμο αυτό στην τηλεόραση, αλλά είναι το σωστό. Εδώ. Πρέπει να δει κανείς κάτω τα βήματα για τις αλλαγές ή όχι γραμμής, έτσι. Να ξέρετε. Δείτε πού πατάνε τα άλογα. Αυτό βοηθά. Εδώ πλαγιάζει αρχικά, βέβαια. Στη συνέχεια προσπαθεί να το κρατήσει ο ναβάτης του σε ευθεία γραμμή. Προσέξτε τους καλπασμούς και τα βήματα των ύπων.
Γι' αυτό το συμβάν, λοιπόν, περιμένουν τις αλωνοδίκες να κρίνουν τη δεύτερη θέση. Να, το βλέπουμε εδώ από, από διαφορετική γωνία λήψης. Σηκώθηκε ο Αναβάτης, μάζεψε το νούμερο 4 στα πρώτα μέτρα. Αν έχει όχι ευθύνη ο δεύτερος, αυτό θα το κρίνουν οι Αλανοδίκες. Αυτό είναι θέμα ελανοδικών. Απλά εμείς δίνουμε το σημείο που... Το επίμαχο. Έτσι, το επίμαχο σημείο. Απεραιτέρω είναι δουλειά άλλων. Αυτά λοιπόν για να βγάζετε και εσείς τα συμπεράσματά σας και περιμένουμε την απόφαση των Ολλανδικών. Η άφιξη μένει ως έχει. 5-2-4-1.